Ναι, δεν μιλήσαμε. Και τυχαία εκείνο το βράδυ συνέβη. Για μισή ώρα δεν υπάρχει κάποιος να καταθέσει και να πει τι έγινε και αν υπήρχαν κάποια λόγια που ήταν τα τελευταία της λόγια που είπε εκείνη την ώρα. Έτσι. Και ποιοι εξαφανίστηκαν. Τα κρατάω αυτά, Αντώνη μου, εγώ. Και ξέρετε τι άλλο, επειδή συνηθίζετε να περνάτε μηνύματα και αυτό ίσως βοηθήσει και άλλες κοπέλες που βρίσκονται στην ίδια θέση. Πόσο εύκολο είναι η κυρία Κουτσελίν με το πάτημα ενός κουμπιού να κανιβαλίσει εις βάρος ενός ανθρώπου και να τον αναγκάσει να πέσει στο κενό. Γιατί εδώ τίποτα από τη λογική δεν επιτρέπει να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι αυτή η κοπέλα γύρισε στο δωμάτιό της, άλλαξε όροφο και πήδηξε στο κενό. Γι' αυτό όσα παιδιά σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία έχουν τέτοια ζητήματα να μιλούν. Να μιλούν για να μην έχουμε άλλα θύματα σαν τη Γαλήνη. Γιατί η Γαλήνη είναι το μεγάλο θύμα αυτής της υπόθεσης. Αν ήθελε, Αντώνη μου, θέλω να το πω έτσι, γιατί έτσι το νιώθω και δεν έχω μάθει να κρατάω την αλήθεια που νιώθω για μένα και θέλω να τη μοιράζομαι. Αν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει, δεν αλλάζει δύο παραπάνω ορόφους και από τον 7ο την ίδια δουλειά θα έκανε. Θα πέφτε στο κενό. Ή τουλάχιστον είναι μεγάλο το ύψος. Και δεν το συζητά. Είναι μεγάλο το ύψος. Δεν είναι ο δεύτερος, είναι ο 7ος. Από τον 7ο στο κενό, ίσον από το 9ο στο κενό. Γιατί να επισκεφτώ ξένο σπίτι για να πέσω. Αυτό. Εγώ έτσι το νιώθω, Σταυρούλα μου, εγώ θα το πω. Μα έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το θέμα, καθώς τώρα μόλις ξεκίνησε. Και θέλω να ξέρετε, από τα βάθη της καρδιάς μου, έτσι όπως το νιώθω, πως θα δικαιωθείτε. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Και εγώ το πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε. Πρώτα είπαμε, θα δικαιωθεί η ψυχή της Γαλήνης. Γιατί αυτά τα παπούτσια που φόρεσε και τα κορδόνια που έδεσε, σας έβαλε να τα φορέσετε εσείς. Και να έρθετε με αυτά τα σπορτεξάκια σήμερα και με τα κορδονάκια σας. Έτσι. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Μαζί θα τα περπατήσετε και εσύ θα είσαι αυτή που θα ηγηθείς αυτής της κατάστασης. Πρέπει να έχεις δύναμη και κουράγιο. Γιατί θα έχεις και άλλες σκληρές αλήθειες να ακούσεις. Ξέρω. Γιατί οι εκβιασμοί δεν σταματούν σε μια φωτογραφία. Όχι. Ούτε σε ένα βίντεο. Εντάξει. Και η ερωτική ζωή του καθένα μας είναι μόνο δική μας. Είναι μόνο δική μας. Και δεν σημαίνει πως ένας άνθρωπος που έχει καλή ερωτική ζωή είναι και φτηνός. Σίγουρα. Και όταν οι άλλοι σε κάνουν να νιώθεις φτηνή, τότε το κεφάλι για να το σηκώσεις ψηλά δυσκολεύεσαι. Έτσι ακριβώς. Φόρεσε τα σπορτεξάκια σου, δέσε τα κορδονάκια σου και προχώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το κεφάλι ψηλά θα πω. Το κεφάλι ψηλά, βέβαια. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Έτσι. Δεν θέλω ποτέ η ζωή να μας φέρει από τα ίδια μονοπάτια να χρειαστεί και εμείς να φορέσουμε τα ίδια σπορτεξάκια. Όχι. Αλλά αν χρειαστεί, θα τα βάλουμε και θα τρέξουμε, γαμώτο. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο να μας ανεβάσει.